Κύριε Υπουργέ, οι Ρωμά στην περιοχή Νέας Ζωής Ασποπύργου αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν και την ποιότητα ζωής των χιλιάδων συνανθρώπων μας στην περιοχή, παιδιά, ηλικιωμένοι, αμαία. Πριν ένα χρόνο περίπου, μέσα στις συνθήκες καύσωνα και πανδημίας, στη συγκεκριμένη περιοχή με ευθύνη του Δήμου Ασποπύργου και με την ουσιαστική κάλυψη της κυβέρνησης, μπουλντόζες κατέστρεψαν τα καταλήμματα αυτών των ανθρώπων χωρίς προειδοποίηση και κυρίως χωρίς μέλημνα μετεγκατάστασης. Τέτοια που βέβαια να διασφαλίζει για ανθρώπινους όρους διαβίωσης. Ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Ασποπύργου συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των Ρωμά που κατοικούν σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και των περίοικων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς έχει μετατροπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο ο χώρος, αφού για μεγάλο διάστημα δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι κάδοι απορριμμάτων. Επιπλέον, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, απουσιάζουν παντελώς οι αναγκαίες υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης περιοχής. Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασποπύργου, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Ζωή Ασποπύργου και φοιτούν πολλά παιδιά Ρωμά, αποτελείται αποκλειστικά από αίθουσες προκάτ. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις βασικές ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό, με δεδομένο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει το εκπαιδευτικό έργο αυτών των ατόμων. Στα παραπάνω προσέχεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν παροχή πόσιμου νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Ταυτόχρονα, η οδοποιία είναι σχεδόν κατεστραμμένη, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχει το αναγκαίο αποχαιρετικό σύστημα. Σε συνθήκες πανδημίας είναι πρόκληση να συνεχίζετε, κύριε Υπουργέ, για όλα τα θέματα να λέτε να προπαγανδίζετε την ατομική ευθύνη. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά είναι γνωστά, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια, με την αποφασιστική συμβολή της Ελλάν Πασέ. Είναι φανερό ότι τα όποια παρατηρητήρια και οι όποιες υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεν έχουν σκοπό να επιλύσουν οριστικά το πρόβλημα, αλλά να εμφανίσουν την εικονική πραγματικότητα των ίσων ευκαιριών και να κάμψουν τις όποιες δικαιολογημένες αντιδράσεις. Σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθετε να πάρετε για την αντιμετώπιση αυτής της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή, με δεδομένη την απαράδεκτη στάση που κρατάει η Δημοτική Αρχή Ασποπύργου. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Με ρωτήσετε ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων που διαβιούν στη Νέα Ζωή Ασποπύργου και ιδίως των συμπολιτών μας Ρωμά. Καταρχάς, για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Στους Ρωμά, όπως σε όλες τις ομάδες πολιτών που χρήζουν προστασίας, προέχει η προστασία και η διατήρηση της ονομίας και της ισοπολιτείας. Σεβόμαστε όλους τους πολίτες και προσπαθούμε με έργα και όχι με λόγια να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα της ζωής τους. Υπάρχει και πρέπει να υπάρχει μέρημνα της πολιτείας για όλους τους ανθρώπους. Όλους τους συμπολίτες μας, για αυτούς που δεν μπορούν, για αυτούς που δεν έχουν και για τις ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Και αυτό πράττουμε με τις ενέργειές μας καθημερινά. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρω ότι σύντομα ολοκληρώνεται και πρόκειται να βγει σε δημόσια διαβούλευση η νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρωμά, με περίοδο αναφορά στα έτη 2021-2030, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου για την Ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρωμά και τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 10 Μαρτίου 2021. Όμως, σε ένα κράτος δικαίου, δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να στηρίζουμε την ισότητα και από την άλλη να παραβλέπουμε τις περιπτώσεις καταπάτησης ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας με αυθαίρετα κτίσματα από οποιαδήποτε ομάδα πολιτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να ενεργοποιούνται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Η ισονομία είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση κάθε πολίτη. Η φυλετική καταγωγή ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό χρήζων προστασίας δεν πρέπει και δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος των υπόλοιπων. Η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και η ίση μεταχείριση όλων των συμπολιτών μας, λειτουργεί αμφίδρομα. Δεύτερον, θέλω να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, νόμος 3463 του 2006, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες στην περιοχή αρμοδιότητάς του ανήκει αποκλειστικά στον εκάστοτε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο εκάστοτε Δήμος ως φορέας υλοποίησης υποβάλλει σχετικό αίτημα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4483-2017 στην αρμόδια Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, γνωρίζω ότι ο Δήμος Ασπροπύργου είναι σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σκοπό την εξέβρεση λύσης
για τη βελτίωση των συνδικών διαβίωσης των Ρωμά της περιοχής, ενώ παράλληλα συζητείται τη δημιουργία παραρτήματος Ρωμά κέντρου κοινότητας για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Όσον αφορά τα θέματα λειτουργίας των κοινωνικών δομών και των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Ασπροπύργου, καθώς και των σχολικών μονάδων που φοιτούν Ρωμά, τα οποία θίξατε στην ερώτησή σας, καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής σχετικό απαντητικό έγγραφο του Δήμου Ασπροπύργου ως αρμόδιου φορέα για την έβρεση κατάλληλου χώρου με την κατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων εντός των διοικητικών τορίων, στο οποίο αποτυπώνονται οι πρωτοβουλίες και ενέργειες που είχε ήδη αναλάβει και έχει ένα σημαντικό κατάλογο πρωτοβουλειών ήδη. Σας διαβεβαιώνω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα σταθεί αρρωγός σε αυτό το έργο του Δήμου και θα εξετάσει άμεσα κάθε αίτημά του ώστε να ενισχυθεί οικονομικά ο Δήμος. Σκοπός μας είναι περισσότερο τώρα από ποτέ, στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού, να δράσουμε στοχευμένα κάθε φορέας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, για να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες διαβίωσης των Ρωμά. Είμαι βέβαιος πως ο Δήμος Ασπροπύργου όλο αυτό το διάστημα εργάζεται προς αυτόν τον σκοπό και θα συνεχίσει να το κάνει σε στενή και συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων και όταν ζητηθεί η συμβολή μας, αυτή θα παρασχεθεί άμεσα. Όπως ανέφερα, σε ένα κράτος ισονομίας δεν χωρούν να διαβιώνουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας. Κύριε Υπουργέ, θα σας διαβάσω κάτι και πέστε μου εσείς μετά, αν πράγματι, ο χαρακτηρισμός ότι αυτά που λέτε μας τα είπαν πάλι δεν ισχύει. Προφανώς και εμείς από την πλευρά μας ως Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και του Υπουργείου Εργασίας θα επισπεύσουμε τη διαδικασία εξέβρεσης λύσης άμεσα προκειμένου να βρεθεί τόπος εγκατάστασης προσωρινής σε πρώτη φάση, υποθέτω, και φαντάζομαι οριστική στο ευρύτερο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα κάνουμε το παν, ειδικά για το θέμα του Ασπροπύργου, να βρεθεί μια λύση ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία και τον ίδιο των συνανθρώπων μας, αλλά και κυρίως να μην υπάρχει και κίνδυνος υγείας για τους περίοικους για την ευρύτερη περιοχή. Αυτά λοιπόν τα έλεγε ο κύριος Λιβάνιος, υφυπουργός Εσωτερικών, πέρυσι ακριβώς την ίδια περίοδο σχεδόν. Ένας χρόνος τώρα δηλαδή. Ένας χρόνος η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Και είναι γνωστό ότι η μετεγκατάσταση προβλέπεται. Πρώτη μετεγκατάσταση, μετά να κατασταθούν τα καταλήμματα που λέτε για την ιδιωτική περιουσία. Όλο όμως εδώ έχουμε ζωές. Δεν έχει ιδιωτική περιουσία. Όμως οφείλεται να πάρει τώρα τα μέτρα της μετεγκατάστασης αυτών των ανθρώπων σε χώρους τέτοιους ασφαλείς για την υγεία τους και την υγεία συνολικά της περιοχής. Ένας χρόνος τώρα όμως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, κύριε Υπουργέ. Απολύτως τίποτα. Αντίθετα, έχει οξυνθεί η κατάσταση. Και μάλιστα τώρα με το τέταρτο κύμα της πανδημίας, τι περιμένετε οι Ρωμά, για παράδειγμα, να πάνε να μπουν στην πλατφόρμα για να πάνε για εμβολιασμό? Δεν θα πρέπει να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε και αυτό το τομέα των εμβολίων σε αναγκαιότητας αυτής που υπάρχει. Να εμβολιαστούν και αυτοί οι άνθρωποι. Να πάει, ξέρω εγώ, ένα κινητό συνεργείο του ΕΟΔΗ. Να υπάρχει ένας σταθμός. Λέω για τέτοια ζητήματα υγείας. Πέρα από τα άλλα μέτρα που θα πρέπει να πάρθουν στην περιοχή. Και η καθαριότητα, το νερό, το πόσιμο νερό. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που ένα χρόνο τώρα, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, έχουν οξυνθεί. Δεν είναι δηλαδή ότι βρισκόμαστε στην περίοδο της καταστροφής των καταλήμματων. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, βρισκόμαστε σε μια χειρότερη κατάσταση. Ο Δήμος Ασπροπύργου έχει ρατσιστικές απόψεις απέναντί τους. Και πέρυσι ακόμη, η συζήτηση που έγινε για αυτό το θέμα, αναδείχθηκαν οι μεγάλες ευθύνες του. Όμως, πάνω απ' όλα, η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Βεβαίως έχει ευθύνη ο Δήμος. Ωστόσο, όμως, η κυβέρνηση τι κάνει για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα οξυμένο και για τους ίδιους, αλλά και για την περιοχή ευρύτερα? Θα πρέπει άμεσα, νομίζω, η κυβέρνηση να πάρει μέτρα τέτοια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό, κύριε Υπουργέ, εκεί στην περιοχή. Και για τους ίδιους, τους Ρωμά, που δεν είναι, όπως είπατε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής που κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Γι' αυτό, λοιπόν, σας καλούμε να πάρετε συγκεκριμένα μέτρα. Μπορεί σήμερα να μην μπορεί να μας πείτε τι μέτρα θα είναι αυτά, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να καλέσετε το Δήμαρχο, να του βάλετε μπροστά τις ευθύνες τους και να πάρθουν άμεσα μέτρα μετεγκατάστασης σε ένα ασφαλή χώρο με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υγεία αυτών των ανθρώπων και της περιοχής.